Μία μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε ο Εμμανουέλ Μακρόν στο εβδομαδιαίο περιοδικό Le Point. Πάνω από τρεις μήνες μετά την άφηξή του στο Ελιζέο, ο Γάλλος πρόεδρος κάνει μία πρώτη αποτίμηση και παρουσιάζει τις φιλοδοξίες του στο εξωτερικό. Εύχεται η Γαλλία να ξαναγίνει μεγάλη δύναμη και επιθυμεί μια Ευρώπη που να μπορεί να ανταγωνιστεί σε ισχύ την Αμερική και την Κίνα. Ο Μακρόν επαναλαμβάνει την επιθυμία του να δημιουργηθεί ένας κοινός προϋπολογισμός για την Ευρωζώνη, ώστε να μπορεί να δανείζεται σε μεγάλη κλίμακα στις αγορές. Ενώ δεν διστάζει να επιτεθεί στην Πολωνία, μεταξύ άλλων για τη μεταρρύθμιση που σχεδιάζει στη δικαιοσύνη. Στο εσωτερικό πεδίο, ο Μακρόν υπόσχεται μια ριζική μεταμόρφωση της χώρας, γράφει το Le Point. Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του εργατικού κώδικα, ο στόχος είναι, όπως τονίζει, να απλοποιήσει τη λειτουργία των εταιριών και να μειώσει την ανεργία που πλήττει τους νεότερους και αυτούς που έχουν τα λιγότερα προσόντα. Τον πρόεδρο περιμένει καυτό φθινόπωρο με τα συνδικάτα να έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις εναντίον της μεταρρύθμισης αυτής. Ο Μακρόν, που περιβάλλεται πλέον από το μαύρο λαμπραντόρ του, αντιμετωπίζει απότομη πτώση 19 μονάδων στη δημοτικότητά του, που είναι τώρα στο 43%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου BVA.